και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Μέσα στο φορτισμένο, όπως εμφανίζεται, κλίμα των γενικότερων διαπραγματεύσεων της χώρας, διάχυτος είναι ο προβληματισμός στο επιτελείο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το ενδεχόμενο να ανοίξει η Τρόικα νέο μέτωπο, αυτή τη φορά στο ζήτημα της διαθυσμότητας και των απολύσεων. Στη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας με τους εκπροσώπους των δανειστών, που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Τρόικα θα δώσει δείγματα γραφής, έστω και σαν σκία γράφημα προθέσεων. Όλο το ρεπορτάζ στο zoogla.gr. Εξαιρετικά κρίσιμη θεωρείται η σημερινή ημέρα για τις εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εν αναμονή της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών ύστερα από τη νέα προσφυγή του Υπουργείου Παιδείας. Η απόφαση θα γίνει γνωστή Τετάρτη, την ίδια στιγμή που οι διοικητικοί υπάλληλοι εμένουν στην απόφασή τους για απεργία διαρκείας, με αποτέλεσμα τα πάντα να βρίσκονται στον αέρα αναφορικά με το εξάμεινο των φοιτητών. Τα κενά στη διδακτέα ύλη είναι τεράστια και αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν πως το εξάμεινο έχει πλέον χαθεί. Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμενό βραχίωνα του Πειραιά κατά τη διαδικασία του κατάπλου του, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές και μικρό ρήγμα. Το κρουαζιερόπλοιο με σημαία Παναμά έδεσε κανονικά και δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Στο πλοίο επέβαιναν 2.469 επιβάτες και 976 άτομα πλήρωμα και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του ατυχήματος, καθώς τα ξένα κρουαζιερόπλοια για την προσέγγιση τους στο λιμάνι οδηγούνται από πλοηγό της πλοηγικής υπηρεσίας. Τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα. Η Εθνική αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Ρουμανία στην Αρένα Νατσιονάλα του Βουκουρεστίου και προκρίθηκε στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Βραζιλίας. Το γκολ της Εθνικής σημείωσε ο Κώστας Μήτροχλου στο 23ο λεπτό, ενώ στο 56 η Ρωμανία ισοφάρισε με αυτό γκολ του Τωροσίδη μετά από μπέρδεμα με τον Χωσέ Χολέμπας. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Άστατο καιρό με βροχές και τοπικές καταιγίδες αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο, τη Μακεδονία και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλημέρα σας.